Καλημέρα, δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Αν είστε στο σπίτι και τεντώνεστε και κάνετε εκεί τα δικά σας μέχρι να σηκωθείτε από το κρεβάτι και αναρωτιέστε πού θα βρείτε δυνάμεις, από πού θα αντλήσετε έτσι λίγη δύναμη για να μπορέσετε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, σας καταλαβαίνω, το έπαθα και εγώ σήμερα. Είναι που ξύπναγε το ξυπνητήρι, που χτύπαγε μάλλον το ξυπνητήρι για να με ξυπνήσει και εγώ έκανα. Να σου πω, είδες, δεν βρίσκω τις λέξεις. Για κάποιο λόγο σήμερα δεν ήθελα, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Εσύ ρετάρεις. Παιδάκι μου, χτυπάει, ξέρεις τι, ξύπνησε η κόρη μου το βράδυ, κάτι 3:30-4:30, μαμά. Δεν έκανα ένα συνεχόμενο ύπνο και γύρω στις 6 και 4 που χτύπησε πρώτη φορά το ξυπνητήρι. Το έκλεισα κάτω από το μαξιλάρι. Του λέω δεν υπάρχεις. Ξαναχτύπησε όμως μετά από 5 λεπτά και εκεί ήταν που σηκώθηκα. Λοιπόν.